Κυρία Εύφη, αρχικά χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνωρίζω και που μιλάμε. Ευχαριστώ. Είχαμε μιλήσει και τον Οκτώβριο και είχαμε πει να πούμε για το πώς επιλέξατε να πάτε στη Γάβδο να μείνετε μόνιμα, γιατί από ό,τι ξέρω δεν είστε από εκεί, έτσι δεν είναι? Όχι, δεν είμαι από εδώ, είμαι από Αθήνα. Και ποια χρονολογία επιλέξατε να πάτε στη Γάβδο? Ήρθα, για να εγκατασταθώ μόνιμα, ήρθα το 2008. Και πώς προέκυψε? Τι να πω τώρα. Ήθελα να φύγω από την Αθήνα. Ήθελα να ζήσω στην επαρχία από μικρό παιδί. Γνωρίζοντας σαν παραθερίστρια τη Γάβδο, μου άρεσε πάρα πολύ, ήμουν ενθουσιασμένη. Και... δεν ξέρω, ήρθα μία φορά, ήρθα το 2007 και... Όταν πήγατε είχατε παιδιά ή αποφασίσετε να μετακομίσετε εκεί και να κάνετε την οικογένειά σας εκεί? Αυτό δεν το αποφάσισα για την οικογένεια, αποφάσισα να κάνω το βήμα να έρθω να ζήσω εδώ. Τουλάχιστον στην αρχή το έκανα έτσι πιο... σαν μια δοκιμή, ας πούμε, να τεστάρω πώς είναι και αυτά. Εντάξει, ήταν για μένα κάτι μαγικό να έρθω να ζήσω εδώ, σε ένα τόσο μικρό νησάκι από την Αθήνα. Όλα μου φαινόντουσαν για μένα πολύ, να ανακαλύπτω κάθε μέρα κάτι καινούριο. Και... πολύ ωραία, πολύ ωραία εμπειρία. Αυτά προέκυψαν στην πορεία τα υπόλοιπα. Στην πορεία προέκυψε ότι θα με εγκατασταθώ μόνιμα, ότι... εγώ ήρθα απλά να μείνω λίγο, ξέροντας μέσα μου ότι ήθελα να βρω ένα μέρος να εγκατασταθώ, αλλά δεν ήμουν και σίγουρη ότι θα μου αρέσει. Μου άρεσε πάρα πολύ όμως. Έξω και κάνατε οικογένεια εκεί. Ναι. Και μάλιστα είστε εσείς και μία άλλη, οι μόνες μαμάδες, μόνιμοι κάτοικοι της Γάβδου. Ναι, σε όλο το νησί αυτή τη στιγμή υπάρχουν 4 παιδάκια. Τα 3 είναι της δικής μας οικογένειας και άλλο ένα παιδάκι. Υπάρχει μια δασκάλα για το δημοτικό σχολείο. Για το δημοτικό. Τα άλλα 2 παιδιά μου όμως πάνε γυμνάσιο και δεν υπάρχει σχολείο εδώ. Κάνουν μάθημα μέσω τηλεκπαίδευσης. Δεν είναι τηλεκπαίδευση από το Υπουργείο. Δεν μας παρέχει κάτι, ας πούμε, το Υπουργείο Παιδείας. Απλά το Υπουργείο Παιδείας μετά από μεγάλη προσπάθεια και αντιλαμβάνοντας μάλλον την επιθυμία μας να μην φύγουμε να πάμε στην Κρήτη για το γυμνάσιο, δεν μπορούσε να ανοίξει, λέει, γυμνάσιο, γιατί είναι λίγα τα παιδιά. Μας έδωσε το δικαίωμα, κατά εξαίρεση, να μείνουμε εδώ, να μην μένουν τα παιδιά από απουσίες, να βρούμε μόνοι μας τη φόρμουλα πώς θα το κάνουμε, πώς θα βγάζουμε την ύλη. Δεν ανακατεύονται καθόλου σε αυτό. Και κάθε Ιούνιο μας δίνουν το δικαίωμα και πηγαίνουμε στη Παλαιόχωρα και δίνουν τα παιδιά εξετάσεις. Δηλαδή, μάθημα στα παιδιά κάνετε εσείς? Σε κάποια μαθήματα τους κάνω εγώ και υπάρχουν εθελοντές καθηγητές από όλη την Ελλάδα, όπου γνωρίζουν την ιστορία αυτή και έχουν προθυμοποιηθεί να μας βοηθάνε εθελοντικά, δηλαδή και συνδέονται καθημερινά με τα παιδιά και τα διδάσκουν διαδικτυακά. Wow. Αλλά δεν είναι μέσα από αυτό το Υπουργείο, είναι καθαρά ιδιωτική πρωτοβουλία. Τα παιδιά αυτό πώς το βλέπουν, που δεν κάνουν μάθημα όπως τα υπόλοιπα, δεν πάνε σε σχολείο, δεν έχουν τριβή με άλλα παιδιά της ηλικίας τους? Τα παιδιά ούτως ή άλλως γεννήθηκαν εδώ, έχουν ζήσει όλη τους τη ζωή εδώ και δεν ήταν ποτέ σε ένα σχολείο με πολλά παιδιά. Έτσι είναι η ζωή τους από την αρχή. Δεν τους φαίνεται παράξενο. Τους αρέσει, έτσι. Καταρχήν τους αρέσει που είναι εδώ των παιδιών. Δεν θέλανε να φύγουν. Δεν ήταν κάτι που το έβγαλα απόφαση μόνη μου ή με τον μπαμπά τους. Δεν θέλανε να φύγουν ακόμα. Όταν ήρθε η ώρα για το λύκειο, θα δούμε τι θα γίνει. Αν θα θέλουν, πώς θα το κάνουμε. Μέχρι τότε δεν μπορούμε να ξέρουμε. Τους λείπει κάτι. Δεν τους λείπει κάτι, γιατί ξέρεις, ο κάθε τόπος, η κάθε επιλογή έχει τα υπέρ και τα κατά. Και στην πόλη και εδώ. Τους λείπουν κάποια πράγματα που τα στερούνται εδώ, αλλά να πληρώνουν με άλλα πράγματα.
με την τόσο έντονη επαφή με τη φύση και με ασχολίες πολύ έτσι δημιουργικές και ασυνήθιστες, ας πούμε, για ένα παιδί της πόλης, τα οποία τους δίνουν χαρά, τους αρέσουν, γεμίζει η μέρα τους και δεν είναι παιδιά, άμα θα τα γνωρίσεις και ο κόσμος που τα ξέρει, που έχουν κάποιο πρόβλημα κοινωνικοποίησης ή κάτι, καθόλου, ίσα-ίσα, το καλοκαίρι έχει πολύ κόσμο, συναστρέφονται με πολλά παιδιά, εμείς δεν είμαστε δύο γονείς έτσι πολύ... δεν τα καταπιέζουμε τα παιδιά, δεν τα έχουμε καταπιεσμένα, τα έχουμε ελεύθερα, έχουν την άποψή τους και συμμετείχαν σε όλη αυτή την απόφαση. Υπέροχο. Ναι, είναι καλά. Είναι λίγο έτσι, ξέρεις, ασχολούνται πολύ με τα ζώα, με τη φύση, με το ψάρεμα, κάνουμε διάφορα πράγματα. Έτσι είναι. Ναι. Έτσι είναι. Ο κάθε τόπος έχει τα χαρίσματά του. Ναι. Έχει τα χαρίσματά του. Οι εθελοντές, τώρα έχω κολλήσει στο μάθημα της εκπαίδευσης. Οι εθελοντές είναι από τη Γάβδο ή είναι από την Κρήτη, από τα Χανιά? Είναι από όλη την Ελλάδα, από πολλά μέρη. Από Αθήνα, από Κρήτη, από νησιά διάφορα, από Θεσσαλονίκη. Η καθηγήτρια που τους κάνει αγγλικά είναι από Νέα Υόρκη. Είναι από παντού. Και όλα αυτά μέσω Skype, έτσι? Ναι, μέσω Skype, ναι. Wow. Ναι, ναι. Παρόλα αυτά, πώς το βλέπετε? Κανονίζουν δηλαδή οι ίδιοι τις ώρες που θα κάνουν μάθημα? Ναι. Το πόσες ώρες θα κάνουν? Ναι. Οι καθηγητές το κρίνουν αυτό, οι καθηγητές που τους κάνουν τα μαθήματα, ανάλογα με το πώς πάνε τα παιδιά. Αλλά υπάρχει μια ελαστικότητα στο ότι αν δεν μπορούν μία μέρα, αν κάτι γίνεται, αν κάτι συμβαίνει, και από τη μεριά των καθηγητών και από τη μεριά των παιδιών. Υπάρχει έτσι μια φιλική διάθεση, πολύ ωραία στο μάθημα. Τα παιδιά είναι χαλαρά, δεν έχουν στρες, δεν έχουν άγχος. Δεν υπάρχει αυτό το άγχος που μέχρι στιγμής, αύριο μεθαύριο και αυτοί θα το ζήσουν, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν τέτοια στεναχώριες, άγχους που περνάνε άλλα παιδάκια στο σχολείο. Αλίμονο. Έτσι έγινε. Έτσι είναι. Γιατί... Θα προτιμούσαμε να υπήρχε ένα σχολείο εδώ πέρα ή έστω ένας καθηγητής να είχε στείλει το Υπουργείο που να επιβλέπει τα παιδιά στο διάβασμα και στο να συνδέονται με κάποιο άλλο σχολείο να κάνουν τα μαθήματά τους. Αλλά είμαστε ok, είμαστε ευχαριστημένοι και έτσι. Για τι ηλικίες μιλάμε? Τα παιδιά είναι 13 και 14, πάνε δεύτερα γυμνασίου και τα δύο, γιατί έχουν γεννηθεί το ίδιο έτος, δεν είναι δίδυμα, έχουν γεννηθεί το ίδιο έτος με 10 μήνες διαφορά και πάνε ίδια τάξη. Ναι. Και ο μικρούλης μας είναι πρώτη δημοτικού. Να τα χαίρεστε, να σας ζήσουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Έχετε κάνει ενέργειες για να δημιουργηθεί σχολείο? Έχετε απευθυνθεί? Ναι, αυτό άμα το ψάξετε θα το βρείτε. Εκτός του ότι έχω βγει σε όλα τα κανάλια επανειλημμένες φορές, έχω συναντηθεί με όλους τους βουλευτές νομοχανίων. Έχουμε καταθέσει πέρυσι τρεις επίκαιρες ερωτήσεις στη Βουλή από τρεις διαφορετικούς βουλευτές διαφορετικών κομμάτων στο Υπουργείο Παιδείας. Έχουμε καταθέσει επίκαιρη ερώτηση στο Ευρωκοινοβούλιο. Γιατί πρέπει να αντιμετωπίζονται έτσι τα κριτικά μέρη της Ελλάδας. Εδώ είναι τα σύνορα της Ελλάδας, τα οποία θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου να στηριχτούν. Αλλά δεν μπορώ να ρίχνω τις ευθύνες μόνο στο Υπουργείο Παιδείας, στην κυβέρνηση, γιατί δεν είχαμε καμία στήριξη και από το Δήμο της Γάβδου σε αυτό το βήμα. Δεν είχε τη θέληση να ανοίξει το σχολείο, δεν έκανε τις απαραίτητες ενέργειες και όταν το Υπουργείο Παιδείας τους είπε τι ακριβώς πρέπει, τους κατεύθυνε τι ακριβώς πρέπει να κάνουν για να ανοίξουμε το σχολείο, δεν μας ενημέρωσαν καν και δεν απάντησαν και δεν έκαναν τίποτα από αυτά που τους είπε το Υπουργείο για να ανοίξει το σχολείο. Και η στάση τους ήταν ότι ένα παιδί όταν φτάνει στην ηλικία του γυμνασίου πρέπει να φεύγει από το νησί γιατί δεν είναι κατάλληλο μέρος να μένει με παιδιά αυτής της ηλικίας και θα έχουν προβλήματα με κοινωνικοποίηση. Το πρόβλημα το έλυσε ο Πρωθυπουργός. Όταν συναντήθηκα με τον Πρωθυπουργό και του εξήγησα όλη την κατάσταση ακριβώς και είπε ότι «ΟΚ, έχετε δίκιο, θα μείνετε εδώ».
Και θα, εντάξει, και κάνω να βρήκαμε αυτή τη λύση. Έτσι ξεκίνησαν και οι ενέργειες για να βρουν τα παιδιά καθηγητές για το γυμνάσιο. Έτσι. Ναι, πρώτο μας μέλημα ήταν να μπορέσουμε να μείνουμε εδώ και να μην χωρίς να χάσουν τα παιδιά τη χρονιά. Και μετά άρχισαν σιγά σιγά να επικοινωνούν μόνοι τους άνθρωποι μαζί μας και να μας λένε, βλέπεις, σας παρακολουθούμε, είμαστε καθηγητές, είμαι καθηγητής από, ξέρω, από Θεσσαλονίκη και σας παρακολουθώ και θα ήθελα να βοηθήσω τα παιδιά, μην μένουν τα παιδιά στο σπίτι χωρίς να κάνουν μάθημα. Και έτσι δημιουργήθηκε όλο αυτό και έχουμε πολύ μεγάλη συμπαράσταση από τους καθηγητές. Ο εθελοντισμός είναι κάτι πολύ όμορφο. Όμως έρχεται εκεί που δεν μπορεί η πολιτεία να κάνει αυτά που πρέπει. Εκεί έρχεται ο εθελοντισμός. Πολιτεία, όταν λέω εγώ, ας πούμε, που είμαι ένας ακρίτας, εννοώ από το μικρότερο δήμο της Ελλάδας που είναι εδώ, μέχρι το πρόεδρο της Δημοκρατίας. Γιατί όσον αφορά την Ελλάδα. Αυτό, δηλαδή, όταν δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, εμείς εθελοντικά εδώ κάνουμε διάφορα πράγματα. Φέρνουμε γιατρούς, μόνοι μας το οργανώνουμε, οι κάτοικοι, δεν μας το οργανώνει κάποιος φορέας ή κάποιος. Φέρνουμε γιατρούς, κάνουμε διάφορα πράγματα. Βοηθάμε το ιατρείο και είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν. Στη συνάντηση που είχαμε για το σχολείο με τον Πρωθυπουργό ζητήσαμε και ασθενοφόρο και μας ήρθε, γιατί μέχρι να μας έρθει ασθενοφόρο στο νησί χρησιμοποιούσαμε αγροτικά αυτοκίνητα για τη μεταφορά ασθενών. Η μία κλούβα κατάλληλη που είχε δοθεί του Δήμου, αλλά δεν το είχε μετατρέψει ποτέ σε ασθενοφόρο, η οποία συνήθως κουβαλούσε οικοδομικά υλικά. Οπότε εμείς οι άνθρωποι έχουμε πάρει λίγο εδώ οι κάτοικοι της Γάβδου την κατάσταση στα χέρια μας, γιατί δεν έχουμε κανέναν δίπλα μας. Όσο και άσχημες να είναι οι συνθήκες, εμείς συνεχίζουμε να είμαστε εδώ και είμαστε γιατί αγαπάμε το νησί. Δεν είμαστε για άλλους λόγους, ούτε για επαγγελματικούς, ούτε για τίποτα. Υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες, αλλά όμως εμείς είμαστε γιατί είμαστε αυτοί που πραγματικά αγαπάμε το νησί. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν τους βάζει ο τόπος, δεν τους βάζει η επαρχία. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι σαν εσάς που δεν τους βάζει η μεγάλη πόλη και τους βάζει κάτι μικρότερο από την επαρχία. Ναι. Και ουσιαστικά μιλάμε για ένα νησί. Δεν πάει να είναι ένα νησί με κατοίκους και όχι πολύ λίγους κατοίκους. Επομένως, θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη μέρημνα. Ναι. Βέβαια, εννοείται. Θα έπρεπε να υπάρχει μέρημνα. Για την κάθε γωνιά της χώρας μας θα έπρεπε να υπάρχει μέρημνα, για τον κάθε πολίτη. Έπρεπε να μεριμνήσει και γι' αυτό υπάρχουν οι πολιτικοί, υπάρχουν οι δήμοι, οι περιφέρειες, γι' αυτό πληρώνονται κάποιοι άνθρωποι σε αυτές τις θέσεις που έχουν, για να φροντίζουν για μας. Πρέπει να θεωρούν ότι είναι λειτουργή. Και λόγω του ότι είμαστε εμείς εδώ και ζούμε εδώ και δεν τα παρατάμε να φύγουμε, υπάρχει και δήμος, αλλιώς δεν θα υπήρχε. Και έτσι πληρώνονται και κάνουν τις δουλειές τους. Αλλά δεν είναι, ξέρεις, μια δουλειά αυτό. Είναι κανονικά αυτοί πρέπει να υπηρετούν το λαό όλοι αυτοί. Είναι εκεί για να μας προσφέρουν μια ποιότητα ζωής, την οποία εδώ στη Γάβδο δεν υπάρχει. Σας λείπουν πράγματα που... Να σας λείπουν σε τέτοιο βαθμό που να πείτε σηκώνομαι και φεύγω, δεν πάει άλλο. Όχι. Δεν μου λείπει τίποτα απολύτως από την πόλη. Μόνο όσον αφορά, ξέρετε, έχω και παιδιά και ίσως είμαι λίγο περισσότερο ευαισθητοποιημένη σε αυτό το θέμα και κάποιοι μπορεί να μην το καταλαβαίνουν. Όταν πρόκειται για κάποια αρρώστια, κάτι συμβεί, κάτι έκτακτο, εκεί είναι που στραχωριέμαι, που λέω, ξέρεις τώρα, δεν είναι ασυμβή κάτι έκτακτο, μπαίνω στο αμάξι και πάω στο νοσοκομείο. Αυτό είναι το σοβαρό. Τώρα από εκεί και πέρα, όλα τα άλλα για τα οποία μπορεί να φαίνεται σαν να παραπονιόμαστε, είναι πράγματα που ξέρουμε ότι δικαιούμαστε και ότι θα είχαμε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης άμα τα είχαμε και γιατί δεν τα έχουμε. Αυτό. Αλλά είναι με τη φύση εδώ πέρα και αυτό το ότι είναι τόσο αγνό, έχει παραμείνει τόσο αγνό το νησί και έτσι σε τόσο μικρό βαθμό να έχει επέμβει ο άνθρωπος σχετικά με τα άλλα μέρη που έχω πάει, σου δίνει μεγάλη, έτσι, πολύ ωραία ενέργεια, μεγάλη δύναμη,
ηρεμία. Και είναι αυτό που λείπει από, την σημερινή, από τους σημερινούς ανθρώπους. Συμφωνώ. Τώρα με αυτό που έγινε πρόσφατα με το καράβι, που έγινε ένας μεγάλος ντόρος, ουσιαστικά απέκλειε τους και να πάνε και να έρθουν οι κάτοικοι. Σας άγχωσε? Δεν σας άγχωσε? Δεν σκεφτήκατε τι γίνεται, τι κάνουμε τώρα? Με άγχωσε. Εντάξει, αυτό είναι κάτι που υπάρχουν κάποια πρόβλημα. Σας γενικότερα εικόνα εκεί των κατοίκων ποια ήταν? Βέβαια, κοίταξε σε φέτος, είναι πόσο, 16 χρόνια εδώ. Είναι ο πιο... ο χειμώνας με το λιγότερο κόσμο. Και γενικώς, να σου πω, τα τελευταία χρόνια λιγοστεύει και ο τουρισμός και το χειμώνα ο κόσμος, τα τελευταία 2 χρόνια ειδικά. Έχει να κάνει και με την συγκοινωνία, βέβαια, με την επικοινωνία μας με την Κρήτη, με τις ακτοπλοϊκές γραμμές. Υπάρχουν κάποια προβλήματα, στα οποία όμως η γνώμη δική μου είναι ότι θα έπρεπε να είμαστε όλοι μαζί και να θέσουμε το ζήτημα ως έχει στο Υπουργείο, να τους εξηγήσουμε τι συμβαίνει, να καταλάβουν και να μας βοηθήσουν να λυθεί το πρόβλημα. Δεν είναι ένα πρόβλημα μόνο των κατοίκων ή μόνο της ναυτιλιακής εταιρείας η οποία μας εξυπηρετεί. Είναι ένα κοινό πρόβλημα και πρέπει να είμαστε μαζί σε αυτό. Εδώ δεν υπάρχει αυτό. Ούτε με αυτό, ας πούμε, έχει ασχοληθεί κάποιος από το νησί. Εμείς καθόμαστε απλά σαν θεατές και βλέπουμε. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι σαν κάτοικος του νησιού. Δεν ανήκω, δεν είμαι στο Δήμο, δεν είμαι κάπου. Αν ήμουν όμως, προφανώς θα είχα άλλη άποψη. Θα έπρεπε να κινηθούμε, να πάμε, να σηκωθούμε, να πάμε στο Υπουργείο Ναυτιλίας, να κάνουμε κάτι, μια προσπάθεια. Αλλά δεν βλέπετε αυτή την προσπάθεια? Δεν υπάρχει μια προσπάθεια. Καθόμαστε και περιμένουμε ό,τι μας πούνε, ό,τι μας δώσουμε. Δεν υπάρχει κάτι. Γενικά για τη ζωή εκεί, για τις ασχολίες σας. Γιατί ένα παιδί εδώ θα, και οι γονείς θα πάνε το πρωί στη δουλειά τους, θα πάνε τα παιδιά σχολείο, το μεσημέρι θα γυρίσουν, μεσημεριανό, μετά φροντιστήριο, μετά βράδυ ύπνος. Προφανώς έχετε μια άλλη καθημερινότητα εκεί. Ναι. Η καθημερινότητά μας εδώ, καταρχήν δεν υπάρχει ποτέ άγχος όσον αφορά το χρόνο, τη διαχείριση του χρόνου. Αυτό το άγχος εμείς εδώ δεν το έχουμε. Το τι ώρα είναι και πρέπει αυτή την ώρα να πάω στη δουλειά, εκείνη να γυρίσω, αυτά. Δεν έχουμε λοιπόν αυτό το άγχος. Η καθημερινότητα των παιδιών πια είναι ή η δική μου? Της οικογένειας. Της οικογένειας. Ο μπαμπάς είναι αγρότης. Έχει πάρα πολλά, έχει αρκετά ζώα και καλλιεργεί κιόλας και είναι στα χωράφια, στις δουλειές του. Τα παιδιά, θα φύγει ο μικρός για σχολείο το πρωί, τα άλλα θα αρχίσουν τα μαθήματά τους, τα διαδικτυακά και αυτά. Έχουν και διαλύματα ενδιάμεσα, δεν έχουν... και ασχολούνται πολύ με διάφορα που έχουν εδώ ζώα. Δηλαδή έχουμε άλογα και τέτοια που αρέσουν στα παιδιά, που θέλουν καθημερινή φροντίδα. Έχουν τα σκυλιά τους, τα γάτια τους, τα διάφορα. Βοηθάνε σε όλα. Νεογέννητα ζωάκια που έχουμε καθημερινά τέτοια. Και μετά θα τελειώσουν με τα μαθήματά τους, θα διαβάσουν. Μπορεί να πάμε για ψάρεμα μαζί, που αρέσει στον ένα γιο πολύ το ψάρεμα. Έχουμε ένα πολιτιστικό σύλλογο αυτή τη στιγμή δημιουργήσει, που είμαι πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου, και αυτό το διάστημα φτιάχνουμε μία βιβλιοθήκη, ένα χώρο που πηγαίνουμε και καθόμαστε κάποιοι άνθρωποι και κάνουμε διάφορα εκεί συζητήσεις, βραδιές ποίησης, διάφορα οργανώνουμε, και είναι ένας ωραίος χώρος που έχει και έτσι, έχουμε τον έχουμε διαμορφώσει να μπορούμε να κάτσουμε, να περάσουμε κάποιες ώρες εκεί. Έχει πολλά βιβλία, έχει πει τραπέζια, τέτοια πράγματα. Όμορφα. Ναι. Με τη δασκάλα, με κάποιους άλλους που είναι εδώ, κάνουμε έτσι τέτοιες δραστηριότητες. Το βράδυ ήσυχα, πολύ ήσυχα,
πούμε, θα μαζευτούμε σε κάποιο σπίτι, κάποιοι φίλοι, τέτοια πράγματα. Υπάρχει. Πάρα πολύ. Με, ναι. με το άλλο παιδάκι που πάει στη δημοτικό, πάει το άλλο παιδάκι, ε. Ναι. Είναι παρέιτσα. Εντάξει, έχουν μεγαλώσει μαζί. Έχουν μεγαλώσει μαζί, μένουν λίγο μακριά βέβαια, αλλά εντάξει. Ναι. Η δασκάλα ήρθε φέτος πρώτη χρονιά, έτσι. Η συγκεκριμένη, ναι, ήρθε φέτος. Ποιες είναι οι εντυπώσεις της? Ω, το λατρεύει το νησί. Το λατρεύει γιατί ήταν, έρχονταν και σαν παραθερίστρια εδώ, της αρέσει πολύ. Και έχουμε δέσει, κάνουμε πολύ καλή παρέα. Πολύ ωραία. Τα παιδιά είναι ένας υπέροχος άνθρωπος που είμαστε τυχεροί που μας έτυχε, που ήρθε εδώ. Ναι. Πολύ σημαντικό να υπάρχουν άνθρωποι και να σας βοηθάνε, ναι. Είτε κοντά είτε μακριά, γιατί και η εκπαίδευση και η υγεία είναι το πιο σημαντικό, νομίζω. Είμαστε και εκεί τυχεροί σε αυτό το κομμάτι της υγείας, από ποια άποψη ότι τον τελευταίο καιρό, νομίζω 2 χρόνια πρέπει να είναι, έχουμε έναν εξαιρετικό γιατρό, που δεν είναι απλά ένας αγροτικός γιατρός που συνήθως έρχεται, στέλνουν στα νησιά μικρής ηλικίας, συνήθως ανειδίκευτος, είναι ένας γενικός ιατρός, επιμελητής, βήτα, και με πολύ αγάπη για τους ανθρώπους, όπου προσφέρει και έχει βοηθήσει το ιατρείο να περάσει σε άλλο επίπεδο και πραγματικά στηρίζει και πολύ τον κόσμο που είναι εδώ. Και έχει εξελίξει πολύ το ιατρείο. Μένει εκεί μόνιμα. Κοίταξε, έρχεται 15 μέρες και μετά φεύγει 15 μέρες να ξεκουραστεί και ξανά έρχεται άλλες 15 μετά. Έτσι τον αλλάζουν, δηλαδή, για κάνει όλα μαζί την άδεια του. Άρα 15 μέρες είναι εκεί, 15 μέρες που δεν φεύγει. Φεύγει και έρχεται κάποιος άλλος αγροτικός να τον καλύψει μέχρι να ξανάρθει. Α, έτσι ήταν πάντα. Κάποτε δεν είχαμε καθόλου γιατρό. Τώρα έτσι θυμάμαι ότι δεν υπήρχε καν γιατρός. Όταν είχα τα δύο πρώτα παιδιά που ήταν μικρά, τους χειμώνες δεν υπήρχε γιατρός. Ήταν μόνο το καλοκαίρι με τον τουρισμό. Μόλις τελείωνε ο τουρισμός, έφευγε και ο γιατρός. Ναι. Το θυμάμαι γιατί ήταν μικρά και αρρωσταίνανε και αυτά και δεν είχαμε γιατρό. Τώρα είναι έτσι όμως. Είναι έτσι εδώ και αρκετά χρόνια. Πάλι καλά. Ναι, ευτυχώς. Έχετε και στενοφόρο τώρα. Χάρηκα πάρα πολύ που μιλήσαμε και τα είπαμε και εννοείται είμαστε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.